Αρνητική είναι η εισήγηση του Ισαγγελέα στο αίτημα χορήγηση άδεια στον Πολυισοβήτη τη 17 Νοέμβρη Δημήτρη Κουφοντίνα παρά την πρόσφατη απόφαση του Αρίου Πάγου. Σύμφωνα με πληροφορίε, η εισαγγελική άρνηση στηρίζεται στη δίωξη που έχει ασκηθεί κατά του Πολυισοβήτη για συνδρομή σε στάσει κρατουμένων στι φυλακέ Κορυδαλού τον Φεβρουάριο του 2018. Σύμφωνα με τον Ισαγγελέα, το νέο αίτημα Κουφοντίνα για χορήγηση άδεια δεν μπορεί να γίνει δεκτό, καθώ έχει σε βάρο του ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματο για συνδρομή σε στάση κρατουμένων. Δίωξη που ασκήθηκε μετά την απόφαση του Αρίου Πάγου. Σύμφωνα με το σκεπτικό τη εισήγηση, η εν λόγω πράξη τελέστηκε στι 24 Φεβρουαρίου του 18, δηλαδή σε χρόνο προγενέστερο τη από 30 Απριλίου του 19 κατάθεση τη αίτηση του Κουφοντίνα για χορήγηση άδεια. Ο εισαγγελέα ζητά λοιπόν από το Δικαστικό Συμβούλιο Βόλου να απορριφθεί η αίτηση του Δημήτρη Κουφοντίνα για τυπικού λόγου και να ακυρωθεί η απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου των Φυλακών Κασαβέτεια, που στι 31 Φεβρουαρίου του 2019 τασόταν υπέρ τη άδεια με καταπληψη. Ψηφι... Του. Να επισημανθεί ότι η ποινική δίωξη κοινοποιήθηκε στην εισαγγελία του Βόλου μόλι στι 7 Ιουνίου του 2019 από το Ειδικό Αγροτικό Κατάστημα Κράτηση Νέων Κασαβέτεια. Από την πλευρά τη, η συνήγορο υπεράσπιση του Κουφοντίνα Ιωάννα Κούρτοβικ ισχυρίζεται ότι η εν λόγω ποινική διαδικασία αφορά σε μια δήλωση αλληλεγγύη στον Κωνσταντίνο Γιαρτζόγλου που δεν συνοδεύτηκε από καμία ενέργεια από μέρου του Δημήτρη Κουφοντίνα. Να σημειωθεί ότι δύο φορέ εισαγγελεί και δικαστέ του Βόλου είπαν όχι στη χορήγηση άδεια στον Δημήτρη Κουφοντίνα, κρίνοντα ότι είναι αμετανόητο, ενώ η υπόθεση έφτασε στον Άριο Πάγο μετά από ανέρεση που άσκησε προσωπικά η εισαγγελέα Ξένη Δημητρίου. Το αρμόδιο τμήμα το ανωτά του Ανωτάτου Δικαστηρίου έκανε δεκτή την ανέρεση, κρίνοντα ότι και οι πολυεισοβίτε δικαιούνται άδεια και επιπλέον ότι η ιδεολογική τοποθέτηση του κατάδικου και το γεγονό ότι δεν έχει μεταμεληθεί δεν συνιστούν αναγκαίε προποθέσει για τη χορήγηση άδεια.